Και φαγές. Τσίπισα κάτι λίγο. Εσύ πώς θα την βγάλεις τώρα ανεστική μέχρι αύριο το πρωί? Αυτό είναι το θέμα σου τώρα. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Με το παιδί μια χαρά το χώνεψε τώρα. Εγώ φταίω! Δεν φταίσαι εσύ, αγάπη μου. Ποιος είπε ότι φταίσαι? Ρέμισε, δεν φταίσαι εσύ. Πας καλά. Δεν φταίσαι εσύ. Φταίει που πήγαμε σε εκείνο πάλι το δωμάτιο του Φίβου, φταίει. Πήγαμε και χωθήκαμε εκεί μέσα και πήραμε όλη την κακή ενέργεια. Ηρέμησε. Ηρέμησε, ρε κατή μου. Σε παρακαλώ, ειλικρινά, σε παρακαλώ. Κόψε το αυτό το τρομπάρι, γιατί θα σκοτωθούμε. Στο λέω ειλικρινά. Είμαι πάρα πολύ. Σε βλέπω, είσαι στεναχωρημένη. Σε βλέπω. Κι εγώ στεναχωρημένος είμαι. Τι νομίζω, το ήθελα εγώ όλο αυτό τώρα? Εμείς τρέξαμε εδώ, κάναμε τους γάμους, κάναμε πράγματα επειδή ήσουν έγκυος. Κάναμε τόσα πράγματα για να είμαστε σωστοί. Και ξαφνικά είμαστε παντρεμένοι και το παιδί πάει. Γιοκ. Ηρέμηση. Τι είπε? Τι είπε? Ότι μείναμε παντρεμένοι και το παιδί έφυγε. Πάει. Τι είπες? Τι είπε? Την αλήθεια. Λες δηλαδή ότι με παντρεύτηκες μόνο για το παιδί? Ότι δεν με ήθελες? Όχι. Δηλαδή λες κάτι πράγματα ώρες, γίνεσαι τόσο ομός, τόσο κυνικός, τόσο εγωπαθής. Το τελευταίο πράγμα που είχα ανάγκη να ακούσω αυτή τη στιγμή είναι αυτό που μόλις τώρα ξεστόμησες.